κρυφό καμάρι. Μιλάμε. Και εμείς κρυφό καμάρι. Ο κύριος Δραγασάκης μίλησε όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ θα σας θυμίσω κι άλλες. Δεν είπε γενικά. Μισό λεπτό. Όχι, έτσι, όπως σωστά είπατε, πέρα από την φράση του Καραμαλή για τους Νταβατζίδες, πέρα από τον αρχιερέα της διαπλοκής, και ο κύριος Μητσοτάκης, τον σημερινό πρωθυπουργό, όταν τον έριξε. Εισήγαγε τον όρο, έτσι. Εισήγαγε τον όρο ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα για τον κύριο Σαμαρά. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα το εξής πρώτο συμπέρασμα. Είναι στο DNA του δικοματικού το πολιτικού γενικά, συστήματος. Δηλαδή, ώρα, το θα σας πω, θα σας πω. Είναι στο δηλαδή. DNA του δικοματικού πολιτικού συστήματος. Ωραία. Η διαπλοκή, το μαύρο χρήμα, η εξυπηρέτηση. Ωραία. Θα μας πείτε ποιος πήρε τηλέφωνο τον πρωθυπουργό επομένως. Τώρα λοιπόν, σας παραπέμπω λοιπόν, στις δεκάδες φωτογραφικές τροπολογίες. Όπου είναι μια ανάγλυφη εικόνα. Να σας πω μερικές. Τις έχει εδώ σήμερα η Αυγή, ναι. Να την αγοράσετε κιόλας για να αυξηθεί η κυκλοφορία της. Γιατί δεν διαβάστε. Διαβάστε, ορίστε. Να σας δώσω εγώ μερικές. Να σας παραπέμψω στην μαύρη βίβλο. Στην μαύρη βίβλο των πεπραγμένων της σημερινής κυβέρνησης που έχει εκδώσει. Εσείς είστε πολιτικός και είστε υπεύθυνοι. Σας λέω συγκεκριμένα. Ποιους αφορούν αυτές τις τροπολογίες. Τώρα κύριε οικονόμου. Μου λέτε παραπέμπτε στην Αυγή. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις. Τα ονόματα της διευθύνσης και το πότε θα το επιλέξουμε εμείς ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην μάχη μας εναντίον της διαπλοκής. Τελεία και παύλα. Τότε που είπε ο κύριος Δραγασάκης θα γίνεται κυβέρνηση. Κύριε Μιχαλάκη, και επ' αυτού όμως. Υπό το φως. Και για τα δύο. Αυτό που έχουν υποθεί όμως πολλές φορές. Δηλαδή, τα είχε πει και ο κύριος Καραμαλής περί των Νταβατζίδων που νέμονται.